We knew from the start that that will be a difficult game, a tough game. And Panathinaikos made a very good first half. Then, I think, I didn't speak with them, but I think that someone after they remain 10 thinks that the game was finished. But in football, the game finished after the extra time. And so... Ξέραμε από την αρχή ότι ήταν, θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά προφανώς δεν το έχω συζητήσει με τους ποδοσφαιριστές μου, αλλά μετά την αποβολή του Αστέρα Τρίπολης, πιθανώς να θεώρησαν ότι ολοκληρώθηκε ο αγώνας, κάτι που δεν ισχύει φυσικά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η αναμέτρηση τελειώνει μετά το τέλος των καθυστερήσεων. And of course, we knew very well that the last 20-25 minutes the team could be, of course, tired, and also the injury of Koulibaly. We lost one substitution. Και ασφαλώς γνωρίζαμε ότι τα τελευταία 20-25 λεπτά λόγω της κόπωσης θα ήταν πιο δύσκολα για μας, συν του ότι είχαμε ήδη σπαταλήσει μια αλλαγή με τον τραυματισμό του Koulibaly. Ερώτηση. Κώστα. Δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο προηγούμενα νεκρά διαστήματα, αλλά πάλι έβγαλε ένα τέτοιο καινούργιο στο μάτι. Αυτό σε προβληματίζει. Yes, like I told before, and we made a good first half with a lot of chances in the right approach. I asked after Panathinaikos to have the right approach because in Panathinaikos we played a bad first half. And we deserve to score twice. And as I told you, I'm sure that after, because we start good also the second half, after the red card, 11 against 10, maybe someone thinks that the game was finished. But the game was not finished. And then it's very difficult to retake the rhythm. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο χάνοντας αρκετές ευκαιρίες. Είχα πει στους ποδοσφαιριστές μου ότι μετά το μάτς με τον Πανετολικό που δεν κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, ότι έπρεπε να μπούμε με την σωστή προσέγγιση στον αγώνα και μπήκαμε με τη σωστή προσέγγιση. Και στο δεύτερο ημίχρονο, και αξίζαμε να σκοράραμε δύο φορές, και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά την αποβολή προφανώς ίσως κάποιος να πίστεψε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Δεν είναι έτσι βέβαια, γιατί είπαμε τα παιχνίδια τελειώνουν όταν σφυρίζει ο διαιτητής τελευταία φορά και ήταν δύσκολο πια όταν είναι δύσκολο όταν χάνεις το ρυθμό να το ξαναβρεις. Χρήστο. Αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει σήμερα τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, θα είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που πάμε. Εγώ θα είναι μόνο πρώτα στην κορυφή. Και πόσο εύκολο να διαχειριστεί η ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα που ουσιαστικά κυνηγάει τα τελευταία χρόνια, εγώ θα βρεθεί να το κυνηγάνε. I am young, but not so young, and I know very well that now you have not to look at the standings. You have not to look at the table standings. It's too early. You didn't play with any direct match, so of course I'm happy. We are happy. Give us motivation for the fans, for the people, for who loves Panathinaikos. But is like a coach, I don't want to look now at the table standings. Είμαι νέος, αλλά όχι τόσο, ώστε να μην γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η στιγμή που πρέπει να κοιτάς το βαθμολογικό πίνακα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Είναι καλό σίγουρα για την ψυχολογία και για την οτροπία όλων μας και των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κοιτάμε τη βαθμολογία. Βασίλη. Σήμερα ήταν πολύ καλύτερο στην Μεγάλη Τεπιάκη, ευτυχώς. Είναι καλό που έρχεται η διακοπή και η ομάδα θα ξεκουραστεί. Κακό που τη βρίσκει αυτή η διακοπή σε μια καλή φόρμα. It's good because we have a lot of players in not good conditions, generally speaking. And unfortunately, we had problems in the same positions. The sides,
and in the center. And so now I guess that could be useful to stop, to try to recover better as possible someone. Είναι καλό γιατί έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε καλή κατάσταση και το ιδιόμορφο είναι ότι έχουμε στις ίδιες γραμμές προβλήματα, έχουμε στα πλάγια και στον άξονα, οπότε σε αυτό το διάστημα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να επανέλθουν να αποθεραπευτούν οι ποδοσφαιριστές. Άλλο. Χρήστο. Εκεί με εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λάθος, είναι ότι ο Μπέρκ είναι πολύ κουρασμένος. Ισχύει αυτό. Yes, at the end was very tired. And and to be honest, I had in my mind to give him a backup with Rinaldi, but we lost the first substitution, and so all the plan to give some minutes less to Berg, to Ledesma, and also I wanted to Zeka, because Zeka have this problem to the knee, but also what's happened with Wakaso, that we lost Wakaso yesterday, so. As I told to Vasilis before, it's not an easy moment to handle the energy, so I guess that the break came in good time. Ναι, στα τελευταία λεπτά έδειχνε όντως κουρασμένος. Είχα στο μυαλό μου να τον ξεκουράσω για κάποια λεπτά, να βάλω μέσα τον Ρινάλντι, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός του Κουλιμπαλή μας άλλαξε τα πλάνα, γιατί είχαμε εκεί, σπαταλήσαμε μια αλλαγή. Εγώ ήθελα να ξεκουράσω και τον Λεντέσμα και τον Ζέκα, που έχει ένα πρόβλημα στο γόνατό του, αλλά μας προέκυψε και το χθεσινό πρόβλημα με τον Βακάσο που δεν μπορούσε να παίξει, οπότε ανέτρεψε τα πλάνα. Γι' αυτό, όπως είπε πριν και στον Βασίλη, είναι καλό που έχουμε τη διακοπή ώστε να μπορέσουν να αποθεραπευτούν οι ποδοσφαιριστές που έχουν προβλήματα. Και ένα σχόλιο για το Ρέις που έκανε σήμερα την πρώτη εκπάνηση στο Ρόδο. I made a good game and was not easy for him to come inside suddenly without notes. And of course, he's a different right back because he's more defensive than Koulibaly and Mesto. But I made the congratulation because his debut in Leoforos is not easy and he made a good game. Έκανε ένα καλό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι μπήκε πρόσμενα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστής από τον Koulibaly και τον Mesto. Είναι πιο αμυντικογενής, αλλά του έδωσε συγχαρητήρια γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις debut στο Λεωφόρο. Έχουμε άλλο. Ευχαριστούμε. Thank you.